Όταν αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα νιώθεις μια υποχρέωση να τον στηρίξεις και να τον θεμελιώνεις. Οπότε και η παρατήρησή σου είναι καλύτερη εφόσον μπες στη διαδικασία να αγαπήσεις, γιατί η φιλομάθεια είναι αγάπη. Αποκτάται. Σε ένα σύστημα που δεν θα σου επιτρέψει ποτέ την προβολή της προσωπικότητάς σου. Είναι χυδαίο το σύστημα που ζούμε. Και επίσης πιστεύω ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δικοί μας άνθρωποι, είναι δικιά μας αντανάκλαση, δεν κάνω το πιο έξυπνο. Αλλά φοβάμαι πως όλοι αυτοί που αφαίρεσαν από τη γλώσσα μας το χρώμα, δηλαδή τη στίξη, κάνανε το σύστημα μονοτονικό, κατήργησαν το μακρό από το βραχή, τις δασινόμενες λέξεις οι οποίες είχαν να κάνουν κάτι με την προφορά και με πολλά πράγματα, όλοι αυτοί που κατήργησαν τη μόνη ενιολογική γλώσσα στον κόσμο που διδάσκεται αυτή την εποχή σχεδόν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές φιλόλογους, τα ελληνικά είναι το παν. Και είναι μόνη γλώσσα. Θα μην πεταχτώ, συγγνώμη. Τι έλεγα να με επαναφέρετε. Ναι, γιατί εγώ πάσχω από καταιγισμό σκέψεων και με πιέζει ο χρόνος πρέπει να τελειώσω. Ναι, πήραν το χρώμα. Όλοι αυτοί με τον τρόπο που διδάσκονται τα ελληνικά, η ιστορία μας, η σκέψη, η κλασική αρχαιολογική παιδεία, ο δυτικός πολιτισμός που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ποιος είναι ελληνικές ιδέες, κλασική παιδεία. Και μάλιστα η αναγέννηση δημιουργήθηκε όταν εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν που δεν τα υπολόγισαν αυτά και παίρνουν αποστάσεις, το κάνουν πραγματικά για να σε σπουδώσουν. Και εγώ πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και πολύ συνειδητή η στάση τους, διότι έχει κυριαρχήσει μια λογική πανευρωπαϊκή, πανεαμερικανική κλπ. Εγώ πιστεύω στην ξεχωριστότητα που έχει να κάνει και με την προσωπικότητα και έχει να κάνει και με την εξέλιξή σας. Διότι αν είσαι προσωπικότητα και δεν επηρεάζεσαι από ομαδοποιήσεις, ξεχωριστά θα γράφεις, ξεχωριστά θα αντιλαμβάνεσαι, ξεχωριστά θα αγαπάς, ξεχωριστά θα ερωτεύεσαι και θα είσαι εγωιτευτικός. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η εγωιτεία. Και η μόνη γλώσσα η οποία παλεύει το καλό και το κακό είναι τα ελληνικά. Πάντα λέω το παράδειγμα, σας αρέσει να είστε εγωιτευτικοί. Για απήντησέ μου. Ναι, αλλά το πες με ένα δισταγμό. Η γλώσσα πώς απαντά όταν δεν γοητεύεις. Απογοητεύεις. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Μόνο με τα ελληνικά μπορούμε να εξηγήσουμε τη ζωή. Τελεία. Μπέστε στη δυνατότητα της ελληνικότητάς σας, χωρίς να σημαίνει πίσω από αυτές τις λογικές υπάρχουν λογικές, εθνικιστικές ή άλλες. Όταν μιλάω για ξεχωριστότητα, δεν μιλάω γιατί εμείς θεωρώ ότι είμαστε ανώτεροι, δεν είμαστε ανώτεροι. Έχουμε όμως κάποια πράγματα που πρέπει να μπούμε στη γνώση για να τα υποστηρίξουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει παντού στον κόσμο το ελληνικό βίωμα. Αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, το ότι ζούμε μέσα σε μια πολυδιαστατικότητα που ταιριάζει στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι πολυδιαστατικοί, ναι. Και θέλουμε να γίνουμε μονόχνοτοι. Και κάνουμε άλλο μαζικό πράγμα που είναι χυδαίο και δεν πρέπει να πάρετε αποστάσεις χωρίς να το αποποιηθείτε, είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν έχει γνώση, δεν παρατηρείς, παραχαράζει. Φυσικά στο ίντερνετ όλοι έχουμε μια σχέση. Ή τα social media, ή η σχέση με όλη αυτή την αλληλογραφία που είναι αλληλογραφία που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι και γκρίκλις γραμμένα, άλλη χυδαιότητα, και όταν λέω χυδαιότητα το εννοώ. Δεν τιμάς τίποτα, εγώ είμαι και της γραφής, εγώ πιστεύω και στη γραφή. Ξέρετε, πήρα τον τελευταίο μήνα 4-5 γράμματα που είχαν να κάνουν και με αγάπη, με φιλοφρόνηση, με κριτική, αλλά χάρηκα πιο πολύ που πήρα γράμματα με αποτυπωμένο το γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι το παν. Γι' αυτό και λέγεται χαρακτήρας, να τα ελληνικά, γιατί αποτυπώνω το χαρακτήρα σου. Φαίνεται ο σεβασμός ή ακόμα και το συνέστημα
που το απευθύνεις. Όταν γράψεις κάπου σε κάποιον που δεν αγαπάς, γιατί και αγάπη είναι το μέτρο της γνώσης και της παρατηρητικότητας, το ξεπετάς. Αν όμως αγαπάς τον άλλον, το γράφεις κάπου. Αν είσαι ερωτευμένος, μπορεί να βάλεις και μια καρδούλα να ζωγραφίσεις κιόλα. Αυτά δεν γίνονται τώρα με την μαζική αντίληψη των social media κλπ. Κλπ. Που όλοι πέσαμε με τα μούτρα. Εγώ είχα μοιηθεί πάρα πολύ από την ιδιότητά μου σαν μουσικός. Σκεφτείτε ότι το 82-83 υπήρχαν Mac και ηχογραφήσεις και είχαμε εξοικειωθεί λίγο με την λογική των κομπιούτερας. Χρειάζονται, αλλά πρέπει να είσαι προσωπικότητα, να είσαι μοναδικός, να το νιώσεις και έτσι θα πάτε μπροστά. Ξέρετε ότι ακόμα και η απεύθυνση σε φίλο, σε φίλη, σε ένα κορίτσι, σε ένα γόρι που θα αγαπήσετε, ξέρετε τι σημαντική είναι η προβολή της μοναδικότητάς σας. Πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Δεν ξέρω, θα συνονιθώ με την Πατρίτσια, θα κάνουμε στη φιλοσοφική σχολή μια ανάλυση και ένα τεράστιο, θα το χαρούσα, πραγματικά θα γίνουν κάποιες ημερίδες που και εκεί υπάρχουν, έρχονται ας πούμε αντιπαρατηθέμενοι καθηγητές από άλλους κομματικούς χώρους και μου έρχεται να τους, τέλος πάντων, ναι είναι, λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ. Βασιστείτε στον εαυτό σας, πατήστε στα πόδια σας, να αποκοπείτε από τον ομφάλιο λόρο που έχουν μερικοί ακόμα με τους γονείς. Είναι το ομορφότερο πράγμα να σέβεσαι και να αγαπάς τους γονείς. Είναι αυτοί που μας επέτρεψαν να ζούμε. Βέβαια, επιστημονικά έχει διαπιστωθεί ότι τους γονείς τους διαλέγει αυτός που γεννιέται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αλλά αποκοπεί από τον ομφάλιο λόρο, διότι δεν μπαίνει στη διαδικασία έτσι της εξέλιξης και του πετάγματος. Μένεις προσκολλημένος σε θέματα. Γι' αυτό και υπάρχουν ένα μεγάλο ποσοστό και από έρευνα, σας λέω, μαθητές, φοιτητές που πιέστηκαν να κάνουν πράγματα γιατί δεν μπορούσαν να τα κάνουν οι γονείς. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Το ότι ακούω τον συνάδελφο, τον ακούω, τον αγαπάω. Μπείτε και στη διαδικασία των εναγκαλισμών. Ξέρετε, να σας πω, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο άμυροι από την διάσταση του σώματός τους που κουβαλάει μια τρομερή ψυχή ο καθένας ξεχωριστά. Μπέστε στη διαδικασία να αγκαλιάζεστε, να βρίσκεστε. Γιατί αυτό που θα μας σώσει σε αυτό το κλίμα με το έλλειμμα της επικοινωνίας, αυτό που θα μας σώσει είναι η μοναδικότητα, η αγάπη, η αποστασιοποίηση από το ψέμα και το... Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς την αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Βάλετε. Και από την διχαστικότητα. Ένας άνθρωπος που έχει πατέσει τα πόδια του και μπαίνει στη διαδικασία συνειδητά. Άλλο πράγμα η συνείδηση. Να είχα χρόνο, θα σας έκανα και μια. Μην το πιάσουμε και αυτό, Γιάννη. Τελειώνω. Να σε κάνω μια αγκαλιά. Έχεις περάσει το χρόνο 5 λεπτά. Χάρηκα πολύ.